Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα της Κυριακής, των καταστημάτων, όπου από το πρωί ακούμε ρεπορτάζ για το αν θα έπρεπε να ανοίξουν τα καταστήματα 7 αυτές τις Κυριακές. Πάμε να κάνουμε μια αποτίμηση για το πώς είδαν τα πράγματα στην Πρέβεζα σε πρώτη φάση. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στον Prisma 95,1 για το απογευματινό μαγκαζίνο το μέλος του... μάλλον από τον ιστορικό σύλλογο των εμπόρων στην Πρέβεζα, ο κύριος Δερλερές, ο οποίος μίλησε και κάνει μια αποτίμηση της χθεσινής πρώτης Κυριακής. Έχουμε ένα δεκαήμερο εκπτώσεων. Πάμε να τον ακούσουμε. Λοιπόν, εμείς εδώ στον Prisma 95,1 κάνουμε το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον Δερλερέ Βασίλη από τον εμπορικό σύλλογο του ιστορικού κέντρου της Πρέβεζας να πάρουμε το σφιγμό της αγοράς. Καλό απόγευμα, Βασίλη. Μου επιτρέψτε τον Ενικό, έτσι δεν είναι? Εννοείται, καλό απόγευμα. Λοιπόν, Βασίλη, το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή, οι απόψεις είναι αντικρουόμενες, ωστόσο εσείς οι καταστηματάρχες ξέρετε καλύτερα το τι συνέβη. Θα ήθελα λίγο να μας δώσεις την εντύπωση, την αίσθηση. Κοιτάξτε, πρώτη, ανοίξαν αρκετά μαγαζιά, γύρω στα 17 αν δεν κάνω λάθος. Είχε καλό καιρό, ο κόσμος, είχαμε κόσμο και ξένο κόσμο μπορώ να σας πω, όπου ήρθε και ψώνης ας πούμε. Σίγουρα αν ήταν λίγο πιο οργανωμένο, είχε παιχθεί, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Ωστόσο μπορούμε να πούμε δηλαδή, Βασίλη, ότι η κατεύθυνση του μέτρου θεωρείται ότι είναι, ότι είναι σωστή, διότι καταλαβαίνεις ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις διαφορετικές για αυτό το θέμα. Σίγουρα, αλλά κάθε τι καινούριο σίγουρα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Και αν δεν πειραματιστούμε λοιπόν πάνω σε αυτό, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Πάντως, εγώ πάντα η άποψη, μάλλον η πεποίθηση που έχω για τις 7 συγκεκριμένες Κυριακές είναι εξής, ότι είναι καλώς κάνουν και είναι ανοιχτά για τις 7 μιλάμε αυτές, οι οποίες είναι, ξέρεις, αν θέλει, στρατηγικές περιόδους που έχει αυξημένη κίνηση. Είτε είναι εκτός, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι Χριστούγεννα, Πάσχα. Οπότε λοιπόν, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί υπάρχει μια υπερπληροφόρηση, αυτές οι Κυριακές είναι μέρες όπου θα ακολουθήσουν εκπτώσεις ή γιορτές, δηλαδή προπομπός ευκαιριών και για το καταναλωτικό κοινό, έτσι δεν είναι? Οι 4 Κυριακές από τις 7 είναι εκπτωτικές. Είναι αρχές των εκπτώσεων. Των 2 δεκαημέρων που δημιουργήθηκαν από φέτος, που είναι παντού σε εξωτερικό αυτό, έτσι. Μάλιστα. Και 3 των εορτών. Μία Κυριακή το Βάιον, ας πούμε, και 2 Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Ούτε ξέρω, δηλαδή, κίνηση τότε είναι αυξημένη και χρειάζεται αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, για να δώσουμε από τη δική σας πλευρά την εκτίμηση ότι το μέτρο είναι στη σωστή κατεύθυνση και ότι αν οργανωθείτε και αν υπάρξει καλύτερη ίσως και πληροφόρηση. Είναι αναλόγως και τι εφαρμογή έχει σε κάθε αγορά αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, στην αγορά της Πρέβεζας, όπου μιλάμε συγκεκριμένα, και ειδικά στο ιστορικό κέντρο, όπου είναι μια αγορά η οποία έχει δουλειά όταν έχουμε κόσμο ξένο στην πόλη. Αυτές ποιες είναι οι μέρες. Αν αναρωτηθούμε, δηλαδή για παράδειγμα σήμερα που είναι Δευτέρα, η κίνηση είναι πολύ πιο χαλαρή από χθες. Κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοζόμαστε σύμφωνα με το. Έτσι, με τα δεδομένα και την κίνηση του κόσμου. Μάλιστα, πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την εκτίμηση αυτή. Απλά ξεφιάνει η αγωνία και δεν ξέρω τώρα αν. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Και όχι μόνο για τα καταστήματα στην πόλη. Η αντίθετη πλευρά υποστηρίζει κατά πόσο, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που δουλεύουν την Κυριακή θα πληρώνονται το προβλεπόμενο που οφείλεται από τον νόμο. Παρακαλώ. Καταρχά, εγώ δεν αναγνωρίζω αντίθετη πλευρά. Έτσι, αυτό θα το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν είναι. Το μόνο που κοιτάζω εγώ προσωπικά, ειδικά, είναι να γίνει το καλό που πιστεύω για το ιστορικό κέντρο το δικό μας, ας πούμε. Και πιστεύω ότι είναι αυτό. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος, η ιστορία θα το δείξει. Το δεύτερο είναι ότι όσον αφορά τους εργαζόμενους, όποιος δεν πληρώσει να βγει η υπηρεσία να τον γράψει. Είναι ξεκάθαρο. Και εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι που ξεκίνησε το μέτρο, που ήταν και πιο χαλαρή, αν θέλει ακόμα, έτσι, δουλειά, κατεβήκαμε σε όλα τα καταστήματα, θα ανοίξαμε χωρίς προσωπικό. Αν μακάρι. Να έχει κίνηση και να απασχολήσουμε και παραπάνω. Μάλιστα. Έτσι, γιατί θα δημιουργηθούν ανάγκες. Εκεί είναι το ζήτημα. Δηλαδή, αν αυξηθούν οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, δεν θα μειωθεί και η ενέργεια κατά κάποιο τρόπο. Σωστό. Δηλαδή, αυτό θα τα δείξουν όλα στην πράξη. Αν και όποιος βέβαια καταχράζεται αυτό το δικαίωμα και ανοίγει χωρίς να πληρώνει τον εργαζόμενο, πρέπει να το πληρώσει. Έτσι. Συμφωνώ κάποιος. Δηλαδή, δεν θα. Μάλιστα. Και πείτε. Λοιπόν, Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Εμείς απλά πήραμε την δική σου εντύπωση και γενικότερα την αίσθηση, το πρόσημο, το θετικό. Θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι κι αλλιώς, γιατί όλοι θέλουμε το κέντρο της πόλης να τροφοδοτείται και να είμαστε αλληλέγγυοι ένας τον άλλον. Αλίμον, ποιος δεν το θέλει να έχουμε δουλειά και να υπάρχει κατανάλωση. Προσθέστε ότι η επόμενη Κυριακή, ας πούμε, είναι 22 Δεκεμβρίου, έτσι. Ναι. Η οποία είναι προπαραμονές Χριστουγέννων. Όπου η πόλη θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Δηλαδή, ήδη δεν θα είναι.
έτσι δεν αποζημιωθούν κάποιο ή κάνουν αυτή την προσπάθεια. Θα έχει ένα τζίρο παραπάνω, υποθέτω. Υποθέτω. Και ευχόμαστε βεβαίω. Ναι, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στον Prisma 95,1. Καλό απόγευμα. Να σε καλά, για χαρά. Και μένουμε στο θέμα, διότι θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Άρτα, τον Δημήτρη Χουλιάρα, ο οποίο θα μα δώσει και στατιστικά στοιχεία όσον αφορά μια πρώτη εικόνα με αντικειμενικότητα και ψυχραιμία. Καλό απόγευμα, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν με ακούει ο Δημήτρη. Αφήστε. Ναι, Παναγιώτη, δεν σε ακούω και πολύ καλά. Μισό λεπτάκι, θα το βελτιώσω εγώ. Δημήτρη, με ακούς τώρα καλά? Τώρα σε ακούω καθαρά. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να κάνουμε μία εκτίμηση, διότι επειδή η κοινωνία, όπως είπα λίγο πριν και στο Βασίλη, βομβαρδίζεται με πληροφορίες, μιλάμε για 7 Κυριακές το χρόνο, λίγο πριν από εκπτωτικές περίοδο εκτόσεων ή Χριστούγεννα, Πάσχα. Κάνω λάθος? Λοιπόν, να τα διευκρινίσουμε λίγο από την αρχή. Μιλάμε βάσει της νομοθεσίας για 7 Κυριακές, οι οποίες είναι οι εξής. Η πρώτη είναι την εκδοτική περίοδο του χειμώνα, που όπως ξέρουμε είναι από 15 Γενάρη μέχρι τέλος Φλεβάρη. Η δεύτερη Κυριακή είναι η Κυριακή των Βαΐων. Η τρίτη Κυριακή είναι στην ενδιάμεση εκδοτική περίοδο το δεκαήμερο, που είναι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Η τέταρτη είναι την καλοκαιρινή περίοδο των εκπτώσεων. Η πέμπτη είναι αυτή που έχουμε τώρα, δηλαδή το δεκαήμερο του Νοεμβρίου, που είναι οι εκπτώσεις. Και η έκτη και η έβδομη είναι οι δύο Κυριακές, εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, πριν τα Χριστούγεννα. Οι δύο Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα, όχι ενδιάμεσα ανάμεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Γιατί θέλει εδώ ιδιαίτερη προσοχή? Γιατί αυτό είναι εκ του πονηρού, γιατί μόλις θα φτάσουμε σε εκείνη την περίοδο, επειδή ο κόσμος πάντα ζητάει την τελευταία Κυριακή να είμαστε ανοιχτοί, σίγουρα θα προστηθεί και, ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη μέρα και θα ανοίξουμε και εκείνη την Κυριακή. Μάλιστα. Δημήτρη, πες μας λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στην Άρτα τα ποσοστά είναι ικανοποιητικά, δηλαδή ανταποκρίθηκε ο εμπορικός κόσμος στο κάλεσμα αυτό? Ο εμπορικός κόσμος της Άρτας έδωσε μια δυναμική απάντηση στην όλη νομοθεσία και σε όλους αυτούς που θέλουν να καταργήσουν την κυριακάτικη αργία. Και μόνο 3 καταστήματα άνοιξαν, μάλιστα τα 2 ήταν αλυσίδες, μικρές αλυσίδες θα έλεγα, έτσι, γιατί οι μεγάλες αλυσίδες δεν ανοίξανε. Μάλιστα. Άρα το ποσοστό ήταν συντριπτικό, δηλαδή τώρα αν πούμε σε 600 μέλη που έχει ο εμπορικός σύλλογος, ίσως και παραπάνω, να ανοίξουν 3 καταστήματα, είναι ικανοποιητικό. Βέβαια το θέμα είναι το εξής, ότι είχαμε ανταπόκριση εκτός από τους συναδέλφους, αλλά και από το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή επειδή εμείς κάναμε μια βόλτα στην αγορά την Κυριακή το πρωί, όποιοι μας συναντούσαν στον δρόμο μας έλεγαν ότι δεν πρέπει κανένας να ανοίξει, δεν πρέπει κανένας να βοηθήσει στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Δηλαδή είχαμε και το καταναλωτικό κοινό με το μέρος μας. Μάλιστα. Να πω μια καλησπέρα, γιατί στη δεύτερη γραμμή έχω τον Αλέξανδρο Βεργιώτη, τον πρόεδρο ιδιωτικών υπαλλήλων από τη Λευκάδα. Καλό απόγευμα, Αλέξανδρε. Καλό απόγευμα σε εσάς. Λοιπόν, να κρατήσω λίγο το σχόλιο σου, Αλέξανδρε, για να ρωτήσω κάτι τον Δημήτρη. Δημήτρη, έχεις στατιστικά άλλα στοιχεία όσον αφορά γενικότερα την Ήπειρο, που μπορούμε να μοιραστούμε, επειδή νομίζω ότι θα το έχεις ψάξει το θέμα σήμερα? Ναι, το έχω, απλώς να κάνω λίγο μια διευκρίνηση. Βεβαιότατα. Και σαν εμπορικό σύλλογο Άρτας, αλλά και σαν Ομοσπονδία Βορειοδυτικής Ελλάδος Εμπορικών Συλλόγων και Ιωνίων Νήσων, και με την προηγούμενη νομοθεσία και με αυτή την νομοθεσία, εμείς πάντα εξαιρούσαμε τις τουριστικές περιοχές. Με τις τουριστικές περιοχές δεν είχαμε κανένα πρόβλημα το να ανοίξουν Κυριακές. Για να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν. Μάλιστα. Και λένε ότι έχουμε την ίδια άποψη να είναι κλειστά τα καταστήματα στις τουριστικές περιοχές. Ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατόν να είναι κλειστά σε τουριστικές περιοχές Κυριακή τα καταστήματα. Μάλιστα. Να το διευκρινίσουμε. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά τα ποσοστά. Βεβαίως. Με μια πρώτη κουβέντα που έχω κάνει με τους προέδρους της Βορειοδυτικής Ελλάδος, βέβαια θα βγει και ανακοίνωση με τα πιο έγκυρα στοιχεία, το ποσοστό είναι γύρω στο 90-95%. Μάλιστα. Κλειστά τα καταστήματα. Μάλιστα. Είναι συντριπτικό το ποσοστό αυτό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μόνο ανταποκρίθηκαν τα μεγάλα καταστήματα, τα σούπερ μάρκετ, έχω την εντύπωση. Και τίθεται και ένα θέμα το οποίο θα θέλω να ρωτήσω και τον Αλέξανδρο Βεργιώτη. Εμείς, Αλέξανδρε, τον Ιδρύ π.χ. η Λευκάδα είναι τουριστική περιοχή, έτσι δεν είναι? Έχει μία ευελιξία στο ωράριο και κατά την τουριστική περίοδο. Θα ήταν κακό στις τουριστικές περιοχές, όπως λέει εδώ πέρα και ο Δημήτρης, να υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό το μέτρο? Συγγνώμη. Να υπάρχει μια εξαίρεση. Τώρα κοιτάξτε να δείτε το τι γίνεται. Βεβαίως μπροστά, τέλος πάντων, να το πάρουμε από την αρχή το θέμα. Αυτός ο νόμος, η κυβέρνηση με την εφαρμογή του νόμου για την πλειοψηφία, για τη λειτουργία των καταστημάτων 7 Κυριακές, ενδιαφέρεται μόνο για την ενίσχυση της κυριαρχίας των μονοπωλίων στην αγορά. Ξεκάθαρα πράγματα τώρα.
Γιατί το πήγαμε το θέμα το ότι καλό είναι να ανοίγουν τις Κυριακές, καλό είναι το ότι θα μειώσει την ανεργία κλπ. Όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές. Εμείς λέμε στα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων κλπ. Το ότι είναι ένα ψέμα. Η ανεργία δεν θα μειωθεί. Δεν θα μειωθεί άμα ανοίγει την Κυριακή το κατάστημα, π.χ. το Carrefour κλπ. Ναι. Εδώ βλέπουμε τώρα να γεννιούνται νέες γενιές ανέργων. Και να δούμε και λίγο πού έτσι στοχεύει και αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος στοχεύει στο να κυριαρχήσει τα μεγάλα μονοπόλια και στον ανταγωνισμό αυτό που θα είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές, γιατί εκεί βαδίζουμε, να είναι όλες τις Κυριακές ανοιχτά, τα μικρομαγαζιά, οι μικροί ΕΒΕ δεν θα μπορέσουν να κρατηθούν σε αυτή τη μεγάλη, τον μεγάλο ανταγωνισμό. Μάλιστα. Οι μικροί αυταπασχολούν μέχρι να ζήσει στο πετσί του τι συνέπειε τη οικονομική κρίση. Από την πρώτη στιγμή τη εκδήλωσή τη, επιδεινώθηκε ραγδαία το βιωτικό επίπεδο χιλιάδων βιοτεχνών, εμπόρων, επαγγελματιών. Χιλιάδε φλουκέτα για του αυταπασχολούμενου μαρκετού να περνάνε απότομα και βία στην ανεργία. Πώ γίνεται δηλαδή να λέμε και ο μιλητή ο προηγούμενο ότι θα μειώσει την ανεργία. Μιλάς για τον Βασίλη Δερλερέ. Δεν μιλάμε για τον Δημήτρη Χουλιάρα που έχουμε στον αέρα. Όχι. Το προηγούμενο δεν άκουσα όλη τη δήλωσή του. Να πω κάτι όμως, να ρωτήσω κάτι και θέλω και τη γνώμη και των δύο. Δεν είναι και άστοχο αυτό που λέει ο Βασίλης Δερλερές. Δηλαδή, χθες άνοιξαν τα καταστήματα σε μια συγκεκριμένη μέρα, ένα προπομπό ενός δεκαήμερου εκπτωτικού και κυκλοφόρησε ο κόσμος. Είχε μια αφορμή να βγει στην αγορά. Να ρωτήσω... Αυτό είναι ένα κόλπο, με συγχωρείς πάνω, αλλά είναι ένα κολπάκι τώρα. Γιατί αν είδαμε και τα τηλεοπτικά μέσα και λοιπά, πέσαν όλοι στην Κυριακή ότι ανοίξαν τα μαγαζιά, κινήθηκε κόσμος στην αγορά, πολλά σούπερ μάρκετ επίτηδες βάλανε εκπτώσεις στα προϊόντα τους για να στραφεί ο κόσμος στα φθηνά προϊόντα, στο να πούνε αύριο να. Στράφηκε ο κόσμος στην αγορά, είχαμε αύξηση του τζίρου και λοιπά και στρέφεται, θέλει ο κόσμος, το καταναλωτικό κοινό στρέφεται υπέρ αυτής της αλλαγής. Να... Αν πάρουμε όμως, να πάρουμε όμως, εδώ και μήνες, δεν θυμάμαι τώρα για να μην πω ψέματα, όλοι οι σύλλογοι, οι εμπορικοί σύλλογοι, δεν υπάρχει ένας εμπορικός σύλλογος που να πήγε υπέρ αυτού του νέου μέτρου. Να μην κοροϊδευόμαστε. Μισό λεπτό και λίγο. Αλέξανδρε, να ρωτήσω λίγο κάτι για να αποδεσμεύσω και τον Δημήτρη, γιατί θα έχουμε θέμα να το συζητήσουμε αυτό. Δημήτρη. Ναι. Θα ήθελα να μου πει. Ναι. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο λέει και ο Αλέξανδρος, αλλά και γενικότερα. Όχι, ο Αλέξανδρος έχει απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά που λέει. Να συμπληρώσω απλώς ότι τα ίδια πράγματα μας λέγανε για αύξηση των θέσεων εργασίας, για αύξηση του τζίρου και όταν διευρύναν το ωράριο. Τα ίδια ακριβώς πράγματα μας λέγανε. Και τι είδαμε, αυξημένες τιμές και στα σούπερ μάρκετ, είδαμε ένα διευρυμένο ωράριο, είδαμε ανθρώπους να δουλεύουν για 300 και για 400 ευρώ το μήνα. Ακριβώς. Άρα ένα μέτρο που δεν έπιασε. Και τώρα τι θέλω να μας πούν, ότι με μια μέρα που θα ανοίξουν ακόμη ή με 7 μέρες το χρόνο θα προσλάβουν όλοι οι υπαλλήλους ή θα αυξήσουν όλους τους τζίρους τους. Δηλαδή είναι να γελάμε έτσι. Εφόσον δοκιμάστηκε το μέτρο με τη διεύρυνση του ωραρίου, είχαμε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα όπως τα λέγαμε και εμείς τότε. Mm-hmm. Και τώρα ερχόμαστε, και πολύ καλά είπε ο Αλέξανδρος, για να δουλέψουν μόνο τα πολυκαταστήματα. Αυτό έγινε το μέτρο μόνο για την Αθήνα. Από εκεί και πέρα για να κλείσουν όλοι οι υπόλοιποι και να μην λειτουργεί κάποιος άλλος. Να ρωτήσω κάτι τον Δημήτρη, θα μου πει και ο Αλέξανδρος. Η προσάυξη κυριακάτικη έπαιζε, θα πάρουν οι εργαζόμενοι την προσάυξη την προβλεπόμενη από τον νόμο. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Συν το 75% του ημερομισθίου τους. Εκτός και αν πάρουν ρεπό, μπορούν να πάρουν και ρεπό. Όχι, δεν ισχύει. Και το, εντάξει το ρεπό, αλλά το συγκεκριμένο θα πρέπει να το πληρωθούν γιατί έχουν δουλέψει ημέρα αργίας, η οποία έχει οριστεί να δουλέψουν. Είναι άσχετο το ρεπό με την πληρωμή τους. Ωστόσο, και με τα ένσημά τους. Αλέξανδρε, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν θα το πληρωθούν παραπάνω, έτσι δεν είναι. Γιατί υπάρχει και το. Αυτό έχουν πει, αλλά να πούμε κάτι τώρα, έτσι. Λοιπόν, στο Βερόπουλο. Οι εμποροϊπάλληλοι είναι απλήρωτοι. Έχουν δεχθεί μείωση στους μισθούς 12% με την υπογραφή του επιχειρησιακού σωματείου της κιόλας. Στο Βασιλόπουλο έχουμε τετράωρα αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Να δείτε δηλαδή τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι τι προσάυξηση, εδώ χρωστάνε στους υπαλλήλους χρήματα,
Βέβαια στην προσάρτηση τι βάζουν μπροστά για να δεχτούν να δουλέψουν και Κυριακή. Βέβαια έτσι ένα σχόλιο είναι, πάρα πολλοί εργαζόμενοι διαφωνήσανε να δουλέψουν στα σούπερ μάρκετ την Κυριακή αυτή, την πρώτη Κυριακή που ανοίξανε. Διαφωνήσανε και πήγανε και πείσανε εργαζόμενους που να απεργοστάσεις και λοιπά και βάλανε αυτούς να δουλέψουν την Κυριακή για να μην δημιουργηθεί κανένα θέμα. Τώρα εντάξει, ο καθένας θα σας καταλάβει. Γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα, επειδή σήμερα είναι πολύ φορτωμένο το μαγκαζίνο, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο από τον Δημήτρη. Δημήτρη, θα περπατήσει πιστεύεις στο μέτρο ή είστε μια γροθιά για να το να τονίσει από τη μη συμμετοχή των καταστημάτων της αγοράς Σάρτα συγκεκριμένα? Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλοι μια γροθιά είμαστε και στη Δυτική Ελλάδα, όχι μόνο στην Άρτα. Ναι, στη Δυτική Ελλάδα. Πιστεύω ότι όλοι κατάλαβαν ότι αυτή η μέρα να ανοίγαν θα ήταν τα εγγένεια της κατάργησης της Κυριακάτικης Αργίας. Μάλιστα. Βέβαια, θα ήθελα, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτάκι για να πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Όσον αφορά για τα σούπερ μάρκετ και διάφοροι τοπικοί, όχι μόνο οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, αλλά και διάφοροι με σούπερ μάρκετ που είναι στην τοπική αγορά, που είναι εδώ, από την πατρίδα μας τέλος πάντων, είναι Άρτα, Πρέβεζα, οτιδήποτε. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να ζητάνε πάντα τη βοήθεια, τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, και όταν φτάνει αυτή η στιγμή που η τοπική κοινωνία, γιατί η έμπορη είναι η τοπική κοινωνία, να ζητάει και τη δικιά τους βοήθεια που θα έπρεπε να είναι κλειστά εκείνη τη μέρα, να μην ανταποκρίνονται. Δεν μπορεί να έχουμε τα καλά και συμφέροντα. Μάλιστα. Αλέξανδρε, ένα τελευταίο σχόλιο για το πιστεύεις ότι μπορεί να ανατραπεί το μέτρο αυτό? Αν ανατραπεί, κοιτάξτε τώρα, αυτό λέμε εμείς τώρα, γιατί μπροστά μας έχουμε και την απεργία στις 6 του μηνός. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πανελλαδική πανεργατική απεργία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, Αλέξανδρε, θα μιλήσουμε γι' αυτό αύριο. Ένα τελευταίο σχόλιο, να μην σας πω και πολύ χρόνο. Εμείς το τι λέμε τώρα για κυριακάτικη αργία. Λέμε ότι χρειάζεται συνολικά ενιαίο μέτωπο και συμμαχία με τους εργαζόμενους και με τους ΕΒΕ, για τους μικρομαγαζάτορες, για να αποκρουστεί συνολικά η επίθεση που έχει εξαπολυθεί από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τρόικα, σε επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα. Λοιπόν, απεργία για την περάσπιση της κυριακάτικης αργίας που είχαμε την Κυριακή εντάσσεται στη συνδικαλιστική μάχη για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης με κατώτατο μισθό 918 ευρώ. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζομένους. Τώρα, ανοιχτά χρόνια κλπ. Πρέπει να φτιάξουμε αυτό που λέμε συμμαχία. Όλοι εργαζόμενοι με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Έτσι μόνο θα έχουμε αλλαγές.